4 Πέπε Μπαρέζι, νούμερο 15 Ζακαρέλη και νούμερο 16 Προύτσο. Εδώ η ελληνική ομάδα με τον Δελικάρη αριστερά, τον αρχηγό μας. Δελικάρης 29 φορές διεθνής, 29 χρόνων και οι πανηγυρισμοί στις εξέδρες που συνεχίζεται. Με τον κύριο Χατζηγιάννη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που έχει κατέβει στον αγωνιστικό χώρο για να χαιρετήσει τους διαιτητές και τους παίκτες των δύο ομάδων. Η αρχή Ελλάς-Ελλάς αντυχεί σε όλο το γήπεδο, κατάμεστο δε δεύτη βελόνα, όπως λέμε στην καθιερωμένη και στην καθομιλουμένη γλώσσα μας. Από κοντά του και πίσω βρίσκονται οι παράγοντες της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ενώ θα πρέπει να πούμε ακόμα ότι παρατηρητής του σημερινού αγώνα από την FIFA είναι ο Γερμανός κύριος Σμιτ. Και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες τώρα για να ανακρουστούν οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών. Οι ομάδες λοιπόν είναι έτοιμες για να ανακουστούν οι δύο εθνικοί ύμνοι των χωρών. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Κυράστας, ο Φυρός και ο Δελικάρης είχαν παίξει και στον αγώνα με την Ιταλία στη Φλωρεντία που είχαμε χάσει με 3-2. Κόντι, ο Τζεντίλε και ο Ιταλικός ύμνος. Ο ελληνικός. Φιλάθλους που έψαλαν στη διάρκεια του μήνου μας τους εθνικούς στίχους. Τύχη που χτυπάνε στις καρδιές όλων μας αυτή τη στιγμή, καθώς η έναρξη για το μεγάλο παιχνίδι πλησιάζει. Η προϊστορία της εθνικής μας ομάδας στα παιχνίδια με την Ιταλία είναι σχετικά μικρή, αφού έχουν αναμετρηθεί με τους σημερινούς αντιπάλους μας συνολικά 3 φορές σε επίπεδο πρώτων εθνικών ομάδων. Το πρώτο μάτς έγινε το 1934 για τους προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μιλάνο. Αποτέλεσμα 4-0 για την Ιταλία. Τα άλλα δύο παιχνίδια ήταν φιλικά και στο στάδιο Καραϊσκάκη το 1972 νικήσαμε τους Ιταλούς με 2-1. Τα γκολ της εθνικής μας σημείωσαν ο Αντωνιάδης και ο Πομόνης. Ενώ για τους Ιταλούς σκόρερ ήταν ο Μπονινσένια. Στη συνέχεια οι Ιταλοί πήραν τη ρεβάνς το 1975 στη Φλωρεντία, όπου νίκησαν το εθνικό μας συγκρότημα με 3-2. Τα γκολ για τους Ιταλούς, ο Πούλιτσι 2 και Σαβόλτι. Από την ελληνική ομάδα, σκόρες ο Κρητικόπουλος και ο Σαράφης. Άλλα 7 φιλικά παιχνίδια έγιναν ανάμεσα στις δύο χώρες, όπως με την Β' Εθνική Ιταλίας.
Ιταλοί κέρδισαν τα 5 και στα 2 ήρθαμε ισόπαλοι. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του ομίλου μας στο παγκόσμιο κύπελο είναι τα εξής. Πρώτο παιχνίδι, η Γιουγκοσλαβία κέρδισε στο Λουξεμβούργο με 5-0. Στη συνέχεια, δύσκολα οι Γιουγκοσλάβοι θα επιβληθούν της Δανίας την έδρα τους με 2-1. Η Ιταλία θα παίξει στο Λουξεμβούργο και θα κερδίσει με 2-0. Στη συνέχεια, η Ελλάδα θα κάνει μια από τις μεγάλες της νίκες στον διεθνή χώρο. Κέρδισε μέσα στην Κοπενχάγη τη Δανία με ένα γκολ του Κούι 1-0. Η Ιταλία θα παίξει με τη Δανία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης στη συνέχεια και θα κερδίσει με 2-0. Και τέλος, η Ιταλία πάλι με την Γιουγκοσλαβία 2-0 στο Τωρίνο. Πρόσφατο παιχνίδι πάλι για τον ομιλό μας στο παγκόσμιο κύπελο. Στην Κοπενχάγη η Δανία κέρδισε το Λουξεμβούργο με 4-0. Η βαθμολογία, η Ιταλία σε 3 αγώνους 6-0 τέρματα και 6 βαθμούς. Η Γιουγκοσλαβία 3 αγώνες 7-3 τέρματα, 4 βαθμούς. Η Ελλάδα έναν αγώνα, 1-0 τα γκολ, 2 βαθμοί. Δανία 4 αγώνες, 5-5 τα τέρματα, 2 βαθμοί. Και το Λουξεμβούργο 3 αγώνες, 0-11 τα τέρματα και 0 βαθμοί. Μετά το στρίψιμο της δεκάρας από τον Γάλλο διαιτητή τον κύριο Βοτρό, οι Ιταλοί θα παίξουν αριστερά στις οθόνες σας με γαλάζιες φανέλες, λευκά σόρτς και γαλάζιες κάλτσες. Δεξιά η ελληνική ομάδα με λευκή εμφάνιση και την εθνική μας σημαία, την ελληνική σημαία στο στήθος αριστερά στην καρδιά. Έτοιμος ο διαιτητής, υψωμένο το χέρι για την έναρξη του παιχνιδιού. Και η έναρξη. Γελικάρης. Βαθιά μπαλιά για τον Κωστίκο. Έκοψε ο Τζεντίλε. Για να κόψει και ο Κούις. Πλάγιο για την Ιταλία με τον Τζεντίλε. Τζεντίλε για τον Αντωνιόνι και το φάουλ του Ιωσιφίδη. Αντωνιόνι στο φάουλ για την Ιταλία. Βαθιά παλιά για τον Κόντι μέσα στην περιοχή. Και σημειώνει κόρνερ ο Επόπτης από τα δεξιά. Πρώτο κόρνερ για την Ιταλία με τον Κόντι. Πολλοί παίκτες μέσα στην ελληνική περιοχή. Ο κυράστας αριστερά Σαργάνης και μπλοκάρει θαυμάσια ο Σαργάνης. Σαργάνης που τον θυμίζουμε ήταν ο ήρωας του αγώνα της Ελλάδας με τη Δανία. Στο νικηφόρο αποτέλεσμα 1-0 στην Κοπενχάγη με τον γκολ του Κούι από φάουλ. Δελικάρης. Δελικάρης έχει μπροστά του τον Αλτομπέλη. Βαθιά παλιά για τον Κωστίκο Κολοβάτη. Αντωνιόνι. Όφυρος για τον Ταρντέλη όμως η μπάλα έκοψε και πάλι Όφυρος στον Κούι. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου Κούις. Δεξιά κυράστας. Άφησε το πλεονέκτημα ο Γάλλος διαιτητής και τον Κωστίκο η μπάλα για να γίνει και ένα φάουλ σε βάρος της ελληνικής ομάδας. Αλτομπέλη. Αλτομπέλη, Αντωνιόνι, Καψής, Δελικάρης. Δελικάρης η βαθιά μπαλιά για τον Μαύρο έκοψε ο Τζεντίλε. Μπρούνο Κόντι. Offside έχει συλληφθεί ο Γκρατσιάνι. Η
τρίτο λεπτό της συναντήσεως Ελλάδα-Ιταλία 0-0 για το παγκόσμιο κύπελο. Με ένα φάουλ που χτυπήθηκε από τον Δελικάρη στον Κυράστα. Κυράστας για τον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου πιέζεται από τον Καμπρίνη, φεύγει ο Αρδίζογλου από τα δεξιά, έχει μπροστά του και τον Αλτομπέλη. Αρδίζογλου πάντοτε. Ο διαιτητής όμως έχει διακόψει την φάση και την επίθεση της Ελλάδας, σημειώνοντας τελικά ένα φάουλ. Φάουλ με τον αρχηγό της εθνικής μας, τον Γιώργο Δελικάρη. Την μπάλα για τον Λίβαθινο έκοψε ο Μπρούνο Κόντι. Καψής μπροστά από τον Τζεντίλε που του κάνει και φάουλ. Φάουλ του Τζεντίλε στον Καψή. Καψής στο φάουλ. Πάνω από τον Μαύρο πηδούν δύο Ιταλοί παίκτες, αφήνει ο διαιτητής. Κυράστας. Κυράστας πάντα φεύγει, θα μας ο Κυράστας. Προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή και τζοκ. Μαρίνι. Κολοβάτι. Αλτομπέλη θα χάσει την μπάλα, Δελικάρης και Κούις. Φάουλ. Φάουλ υπέρ της εθνικής μας ομάδας από τον Γάλλο διαιτητή, τον κύριο Βοτρό. Από τον Καψή στο Δελικάρη. Δελικάρη στο Μαύρο. Διώχνει όμως εκεί ο Σιρέα. Και από τον Μαρίνι η μπροστινή παλιά τώρα για τον Σιρέα και πάλι. Από τον Γραφιάνη στο Σιρέα. Σιρέα. Φάουλ λέει ο κύριος Βοτρός, Βοτρός σε βάρος της ελληνικής ομάδας. Φάουλ για την Ιταλική ομάδα που ετοιμάζεται από ό,τι βλέπουμε να χτυπήσει τώρα ο Αντωνιόνι. Επάνω στα πόδια του Λιβαθινού. Αντωνιόνι και Κωστίκος, πίσω η μπάλα για τον Σιρέα. Σιρέα που βλέπουμε σήμερα να παίζει πολύ πιο πίσω από ό,τι το καθιερωμένο παιχνίδι των Ιταλών. Για τον Κυράστα. Κυράστας και Αντωνιόνι. Για τον Κωστίκο και φάουλ που γίνεται εκεί στον Έλληνα κυνηγό. Αρδίζογλου και Δελικάρης κοντά στην μπάλα. Ο Αρδίζογλου στον Δελικάρη. Για τον Κούι. Του έκοψε την μπάλα όμως ο Αλτομπέλη. Η μπάλα στον Αντωνιόνι και αυτός στα μάσια. Κόβει όμως τώρα ο Κυράστας για να δώσει στον Δελικάρη. Προσπάθησε να μπει μέσα. Γίνεται ένα φράγμα στους Έλληνες παίκτες, ο διαιτητής το σημειώνει όμως το φάουλ στο επόμενο λεπτό σε βάρος της ελληνικής ομάδας. Σιρέα. Σιρέα. Κυράστας είδε πολύ καλά την μπάλα μπροστά από τον Γκρατσιάνη. Κακή μεταβίβαση, την κυλιοφτίζει την μπάλα ο Αντωνιόνι τώρα. Από τα αριστερά Αντωνιόνι προσπαθεί να κάνει τη σέντρα για τον Γκρατσιάνη. Θα κόψει όμως εκεί ο Καψής πλάγιο. Δεξιά ο Καψής. Πλάγιο για τον Κόντι. Σέντρα του Κόντι. Out πάνω από τα δοκάρια του Σαργκάνη χωρίς κανένα ενοχλήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα. 7ο προς 8ο λεπτό της συναντήσεως, προκληματική του παγκοσμίου κυπέλου. Ελλάδα-Ιταλία 0-0 στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δελικάρης.
Δελικάρη για τον Κωστίκο που είναι πολύ κοντά του όμω ο Κολοβάτη. Προσωπικό φρουρό λοιπόν του Κωστίκου είναι ο Κολοβάτη, ενώ πιο πίσω παίζει ο Σιρέα και ο Μαρίνι. Τρεις κεντρικοί οπισθοφύλακες και δύο ακραίοι για την Ιταλία. Ένα δείγμα του κατενάτσιο, του φημισμένου κατενάτσιο που εφαρμόζουν οι Ιταλοί. Από τον κυράστατο ελεύθερο έκοψε όμως ο Σιρέα στην αντεπίθεση τώρα με τον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι στις ξαφνικές αντεπιθέσεις, η μπροστινή παλιά για τον Άλτο Μπέλι. Άλτο Μπέλι μέσα στην περιοχή μας. Κόβει ο φυρός Κούις. Σπύρος Λιβαθινός. Απελευθερώνεται για τον Κωστίκο η μπάλα. Η επέμβαση του Καμπρίνι εδώ. Καμπρίνι και τον Κυράστα, Καμπρίνι μπροστά. Άστοχη η σέντρα του Καμπρίνι, δεν ενόχλει καθόλου την εστία μας. Βλέπουμε λοιπόν το συνηθισμένο κατενάτιο των Ιταλών με τρεις κεντρικούς οπισθοφύλακες. Δύο ακραίους, τρεις στο κέντρο του γηπέδου και μόνο ξαφνικές αντεπιθέσεις με τον Αλτομπέλι και τον Γκρατσιάνι. Σαργάνης. Για τον Αρδίζογλου έκοψε σε πλάγι ο Καμπρίνι. Κυράστας. Πυρός. Από τον Πυρό η μπάλα στον Σιρέα. Λιβαθινός. Για να κόψει ο Αντωνιόνι επάνω στο χέρι, λέει ο διαιτητής του Λιβαθινού. Φάουλ για την Ιταλία στον Γκρατσιάνι. Κόβει όμως ο Κούις, Γκρατσιάνι και μπάλα στον Τζεντίλε. Τζεντίλε για τον Κόντι. Τζεντίλε. Κόβει ο Κούις πολύ καλά για τον Δελικάρη. Δελικάρη στην αντεπίθεση για την ελληνική ομάδα και πάλι στον Κούι. Βαθιά παλιά δεξιά στον Αρδίζογλου. Είναι κοντά του ο Καμπρίνι. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου ξεφεύγει θαυμάσια, κόβεται όμως από τον Σιρέα. Και πλάγιο για την Ιταλική ομάδα που παραχώρησε ο Αρδίζογλου. Από τον Σιρέα για τον Ταρντέλι, έκοψε όμως ο Κούις σε πλάγιο. Με τον Καμπρίνι στον Ταρντέλι. Ταρντέλι, Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι τώρα για τον Αντωνιόνι. Αντωνιόνι κατά μέτωπο επίθεση των Ιταλών. Προσπαθεί να ξεφύγει όταν κίνεται το γκολ. Ο Αντωνιόνι θα ανοίξει το σκορ. Εδώ ο Μπεαρτζότ. Ακριβώς στο 11ο λεπτό της συναντήσεως. 1-0 για την Εθνική Ιταλίας. Φοβόμαστε λοιπόν τις ξαφνικές αντεπιθέσεις των Ιταλών που κατάφεραν όπως αυτό το σημείο με τον Αντωνιόνι να σουτάρουν και να ανοίξουν το σκορ στο 11ο λεπτό της συναντήσεως. 1-0 για την Ιταλία. Από τον Ιωσηφίδη για τον Θωμά Μαύρο και παραχωρείται το πλάγιο από τον Ταρντέλι. Θωμάς Μαύρος και στον Ιωσηφίδη που παρεμποδίζεται από τον Κόντι που του βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Θα δούμε και αν είναι και φάουλ. Φάουλ έχει υποδείξει ο διαιτητής ο κύριος Βοτρό που ετοιμάζεται τώρα να χτυπήσει ο Δελικάρης. Ας ευχηθούμε να μην απογοητευτούν οι Έλληνες παίκτες και να συνεχίσουν την έντονη προσπάθεια. Δελικάρης. Πολλοί αποκρούν μέσα στην περιοχή ο Αντωνιόνι τώρα. Αντωνιόνι. Αλτομπέλι εδώ. Θα ξαναδούμε τον Αντωνιόνι και το δυνατό σουτ που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Σαργάνι κάνοντας το 1-0. Κυράστας. Αρδίζογλου. Δελικάρης. Μπροστινή παλιά για τον Κωστίκο, θα κοπεί όμως εκεί από τον Σιρέα. Αλτομπέλι. Αλτομπέλι με το νούμερο 11 παίζει, βλέπουμε στην θέση του κεντρικού κυνηγού. Διπλό κεντρικό κυνηγό έχουν οι Ιταλοί σήμερα με τον Γκρατσιάνι και τον Αλτομπέλι. Κόντι. Μπροστά από τον Μαύρο στον Γκρατσιάνι και πάλι Κόντι. Γκρατσιάνι.
και φάουλ. Φάουλ του Κούι στον Κόντι. Εδώ ο Κόντι, τρεις φορές διεθνής 25 χρόνων. Φάουλ με τον Τζεντίλε για την Ιταλία. Διώχνει ο Καψής στον Κυράστα. Κυράστας και Γκρατσιάνι και η μπάλα σε πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Από τον Κυράστα γρήγορα στον Σαργκάνι. Κερδίζει την μπάλα ο Αρδίζογλου, θα διώξει ο Ταρντέλη. Γκρατσιάνι, Λιβαθινός και Κυράστας στον Δελικάρη. Δελικάρη σε βαθιά παλιά για τον Κωστίκο, πάνω από το κεφάλι, τα έχει ο Μαύρος και βγαίνει ο Τζοφ. Στον Τζεντίλε. Τζεντίλε για τον Αλτομπέλη. Αλτομπέλη για τον Αντωνιόνι, έκοψε όμως πολύ καλά ο Φυρός στον Λιβαθινό. Κούις. Κούις που έχει περάσει τώρα βλέπουμε δεξιά στον Κωστίκο και τώρα Αρδίζογλου. Αρδίζογλου προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί και να βρει τον Μαύρο, βλέπουμε, και τον Ιωσιφίδη. Αφήνει τελικά στον Ιωσιφίδη. Δελικάρης μπροστά του ο Ταρντέλη. Κερδίζει την μπάλα ο Δελικάρης. Δελικάρης μπροστά στην παλιά για τον Αρδίζογλου μέσα στην περιοχή μπροστά του ο Τζοφ. Με το χέρι στον Καμπρίνη και αυτό στον Γκρατσιάνι για την Ιταλία. Γκρατσιάνι, Μαρίνι που παίζει ρόλο στο κέντρο τώρα για τον Αλτομπέλη. Έχει μπροστά του τον Καψί και τον Δελικάρη. Μαρίνι στον Ταρντέλη. Ταρντέλη παρεμποδίζεται από τον Κούι. Καμπρίνι. Καμπρίνι για τον Ταρντέλη. Σέντρα στον Γκρατσιάνι μέσα στην περιοχή, συλλαμβάνει το όμως ο παίκτης της Ιταλίας offside. Κυράστας. Κούις. Δελικάρης. Κυράστας. Κυράστας. Θα κάνει τη σέντρα ο Κυράστας για τον Θωμά Μαύρο μέσα στην περιοχή. Αποτυγχάνει όμως ο Κούις. Εδώ ο Θωμάς Μαύρος, από τις σημερινές μας ελπίδες τουλάχιστον στην επιθετικό τομέα, για να διεμβολήσει την άμυνα των Ιταλών. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου δεξιά του περιμένει ο Κωστίκος. Αρδίζογλου παίρνει από κοντά του ο Καμπρίνι και πάλι στον Κωστίκο η μπάλα. Κωστίκος. Η σέντα του Αρδίζογλου για τον Δελικάρη, το σούτ πάνω στο σώμα και στο πόδι του Μαρίνι για τον Τζοφ. Τον Ταρντέλη στο Τζεντίλε. Τζεντίλε 42 φορές διεθνής 27 χρόνων, πίσω στον Τζοφ, τον πιο παλιό παίκτη της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, 88 φορές διεθνής 38 χρόνων. Καψής στο σώμα του Κόντι, Λιβαθινός. Κόντι. Προλαβαίνει ο Κόντι. Θα ξεφύγει από την επιτήρηση του Κούι, πίσω η μπάλα για τον Αντωνιόνι. Αντωνιόνι για τον Τζεντίλε. Ιωσιφίδης. Ιωσιφίδης για τον Δελικάρη για την αντιπίθεση αυτή με τον Μαρίνι. Δελικάρης. Δελικάρης ξεφεύγει στα μάτια από τον Μαρίνι, τον δίνει τον ρίχνει κάτω ο παίκτης της Ιταλίας και γίνεται ένα φάουλ. Φρουρός λοιπόν του Δελικάρη που κινείται σε όλο το κέντρο του γηπέδου από τον Μαρίνι. Φάουλ με τον Δελικάρη. Ιωσιφίδης θα το χτυπήσει. Ο Αρδίζογλου που τρέχει και μπροστά. Αποτυγχάνει ο Μαύρος και βλέπουμε τον διαιτητή να σημειώνει φάουλ. Σιδέα και Τζοφ.
για τον Κολοβάτη. Κολοβάτη στον Αλτομπέλη. Αντωνιόνι Αλτομπέλη, προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα με τον Γκρατσιάνι, επεμβαίνει ο Καψής. Μέσα στην περιοχή ο Γκρατσιάνι, ευτυχώς έχασε την μπάλα και πρόλαβε ο Σαργκάνης με την έξοδο να μπλοκάρει. Δελικάρης τώρα στην αντεπίθεση για την ελληνική ομάδα. Κωστίκος Δελικάρης. Δελικάρης προσπαθεί να βρει κάποιον ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη του. Κόβεται από τον Ταρντέλη και τον Γκρατσιάνι τώρα στην αντεπίθεση οι Ιταλοί. Γκρατσιάνι. Έχει συλληφθεί offside το Αλτομπέλη. Από τον Φυρό για τον Κούι. Ο Κούις που έχει τον Ταρντέλη μπροστά θα δώσει στον Λιβαθινό και δεξιά τώρα για τον Κυράστα. Κυράστας και Αρδίζογλου, Κυράστας και πάλι προσπάθησε. Έκοψε γρήγορα όμως ο Σιρέα και πλάγιο του Σιρέα για την ελληνική ομάδα. Με τον Φύρο στον Κυράστα. Δελικάρης. Δελικάρης προσπαθεί να βρει τον Μαύρο. Έκοψε ο Σιρέα και διώχνει και πιο πλάγια ακόμα ο Αντωνιόνι. Με τον Δελικάρη στον Κυράστα. Για τον Κωστίκο. Κωστίκος και Νοκολοβάτη που του κάνει φράγμα. Πάω λοιπόν του Κολοβάτη στον Κωστίκο με τον Δελικάρη. Δελικάρη στη σέντρα. Μέσα στην περιοχή ο Θωμάς Μαύρος προσπαθεί να βρει και ο Κόντι θα διώξει. Κόντι για τον Γκρατσιάνι όμως στο μεταξύ ο διαιτητής έχει σημειώσει offside τους Έλληνες παίκτες. Ο Τζοφ στο offside και στο ελεύθερο σουτ. Καψής και Αλτομπέλη και φάουλ του Αλτομπέλη στον Καψή. Καψής στον Φυρό. Φυρός. Δελικάρης και τον Κωστίκο. Κωστίκος ανάμεσα από τον Κολοβάτη δίνει τώρα στον Μαύρο. Γυρίζει μπάλα και πίσω στον Κούι. Ο Κούις για τον Αρδίζογλου, πολύ καλή επίθεση για την ελληνική ομάδα. Ο Κούις μπροστά. Έκοψε όμως εκεί ο Σιρέα. Θα διώξει πιο μακριά ο Καμπρίνι. Μια πολύ καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα σε αυτό το σημείο με τον Αρδίζογλου που ξανακερδίζει την μπάλα. Αρδίζογλου. Φεύγει θαυμάσιο ο Αρδίζογλου μέσα στην περιοχή. Κόβει ο Μαύρος μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο Μαρίνι. Οι Έλληνες φιλάθλοι που ήταν στην κερκίδα και προς το μέρος της του Λικαβητού είδαν και κάποιο χέρι ίσως μέσα στην περιοχή των Ιταλών. Ο Γάλλος ο διαιτητής, ο κύριος Βοτρό όμως, θα συνεχίσει το παιχνίδι για να παρακολουθεί τώρα ένα φάουλ για τους Ιταλούς. Σιρέα για τον Γκρατσιάνι, Λιβαθινός, Φυρός. Φυρός και Γκρατσιάνι, κέρδισε την μπάλα ο Γκρατσιάνι, την έχασε από τον Αλτομπέλη και πάλι Γκρατσιάνι. Λάθη της αμυντικής μας γραμμής, τώρα η μπάλα για τον Αλτομπέλη, αριστερά στον Αντωνιόνι. Αντωνιόνι και Λιβαθινό σε πλάγιο. Αντωνιόνι για τον Κόντι. Μπρούνο Κόντι και Λιβαθινός. Αντωνιόνι. Κόντι. Κόντι ξέφυγε από τα αριστερά από τον Λιβαθινό. Κόντι και πάλι. Σέντρα για τον Γκρατσιάνι, κεφαλιά του Γκρατσιάνι για τον Αλτομπέλη, διώχνει ο Καψής πολύ καλά. Έκοψε ο Μαύρος που είχε πιστοχωρήσει στο Δελικάρι και τώρα Κωστίκος. Κωστίκος Αρδίζογλου. Αρδίζογλου και πάλι στην επίθεση αυτή, από τα αριστερά περιμένει την μπάλα ο Ιωσήφιδης. Κόβεται όμως με φάουλ ο Έλληνας κυνηγός. Ο άνθιμος Καψής στο φάουλ για τον Κούι και έδωσε την κεφαλιά για τον Μαύρο και σημειώνεται ένα φάουλ. Φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Μια πολύ καλή στιγμή για τα ελληνικά χρώματα.
καθώς ο κύριος Βοτρό έχει σημειώσει ένα φάουλ σε βάρος του Τζεντίλε. Βλέπουμε δύο μέτρα τελικά έξω από την περιοχή του Τζοφ με τον Κωστίκο τον Κούι, Κούις και Δελικάρης, Δελικάρης δεξιά, έτοιμοι για να χτυπήσουν το φάουλ. Έξι παίκτες τώρα μπροστά για το τείχος. Δελικάρης αφήνει την μπάλα για τον Κούι, το φάουλ που επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται για το Σιρέα, μπήκε μπροστά στην μπάλα στη στιγμή του σουτ. Το φάουλ λοιπόν επαναλαμβάνεται για την ελληνική ομάδα. Ξαναγίνεται το τείχος. Ο Δελικάρης με το Κούι. Δελικάρης και Κούις. Δελικάρης μέσα στο φάουλ. Διώχνει όμως ο Αλτομπέλη που έχει οπισθοχωρήσει. Η μπάλα για τον Κυράστα μέσα στην περιοχή. Κόντι και πλάγιο για την εθνική μας. Στο πλάγιο με τον Φύρο για τον Κούι, έκοψε ο Κόντι και πάλι σε πλάγιο. Από τον Κάψη, κακή μεταβίβαση, έκοψε ο Σιρέα. Σιρέα για τον Κόντι. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι προσπαθεί να ανοίξει στον Μαρίνι. Αντικανονικό μαρκάρισμα, αφήνει το πλεονέκτημα στον Ιωσιφίδη. Την μπάλα. Ιωσιφίδης βαθιά παλιά. Με το στήθος ο Αντωνιώνης σε κόρνερ. Και κίτρινη κάρτα στο Μαρίνι. Μαρίνι λοιπόν εδώ, ο Τζανπιέρο Μαρίνι δέχεται την κίτρινη κάρτα γιατί διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή τον κύριο Βοτρό. Έτοιμη για το κόρνερ η ελληνική ομάδα με τον Δελικάρη. Όλοι οι παίκτες μας τώρα βρίσκονται στα καρά του Τζοφ. Συγκεντρωμένοι περίπου 10, 11, 12 παίκτες. Δελικάρης. Δελικάρης στη σέντρα. Η έξοδος του Τζοφ που αφάνει την μπάλα και διώχνει ο Τζεντίλε. Μια καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Από τον Κυράστα στον Ιωσιφίδη. Πηδάει ο Αλτομπέλη. Μαρίνι. Αντωνιώνη. Και φάουλ του Μαρίνι. Του Ιωσιφίδη τελικά λέει ο διαιτητής την προβολή αυτή τη φορά στον Μαρίνι. Το 25ο λεπτό της συναντήσεως, Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Αντωνιώνη στο 11ο λεπτό. Από τον Σιρέα για τον Αντωνιώνη έκοψε ο Λιβαθινός με τον Κούι τώρα στην αντεπίθεση η ελληνική ομάδα και ο Δελικάρης. Δελικάρης για τον Κωστίκο. Πλάγιο για τους Ιταλούς. Γκρατσιάνι. Στον Καμπρίνι και αυτό στον Σιρέα. Έχασε όμως την μπάλα από την επέμβαση του Λιβαθινού για να γίνει και ένα φάουλ και κίτρινη κάρτα στο Λιβαθινό αυτή τη φορά. Κίτρινη στο Μαρίνι και για να ισοφαρίσει ο Γάλλος διαιτητής δείχνει και κίτρινη κάρτα την επέμβαση, το τάκλιν που έκανε ο Λιβαθινός. Η βαθιά παλιά του Σιρέα για τον Καψί και φάουλ που έκανε ο Αλτομπέλη. Καψίς Κυράστας. Κυράστας από τα δεξιά τώρα στην επίθεση αυτή για τα ελληνικά χρώματα. Έκοψε όμως ο Καμπρίνι στον Αντωνιώνη και αυτός για τον Αλτομπέλη. Η επέμβαση του Καψί και φάουλ σημειώνει πάλι ο διαιτητής. Από τον Ταρντέλη που χτύπησε στον Αντωνιώνη και αυτός στον Σιρέα. Σιρέα. Και πάλι Σιρέα παρακολουθείται από τον Λιβαθινό. Η επικίνδυνη κατάσταση για την ελληνική ομάδα. Ευτυχώς περνάει η μπάλα για τον Τζεντίλε. Τζεντίλε μέσα στην περιοχή στον Κόντι και μπλοκάρει θαυμάσια ο Σαργάνης. Μια επικίνδυνη κατάσταση για τα ελληνικά χρώματα και το σούτ του Κόντι που πρόλαβε ο Σαργάνης και μπλόκαρε θαυμάσια.
Αρδίζογλου στην αντεπίθεση. Ξέφυγε από τον Αντωνιόνη. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου και ξέφυγε και πάλι στον Μαύρο. Δεν άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Δεν άφησε ο κ. Βοτρό το πλεονέκτημα και σημειώνει ένα φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας, αν και η μπάλα είχε φτάσει στο Μαύρο. Δελικάρης για το Λιβαθινό. Και πάλι Δελικάρης. Πέφτει στα πόδια του ο Αντωνιόνη και τώρα Αλτομπέλη. Αλτομπέλη έχει μπροστά του τον Καψί. Αντωνιόνη. Αντωνιόνη και Αλτομπέλη. Αριστερά Γκρατσιάνη. Γκρατσιάνη. Γκρατσιάνη και Κυράστας. Για να σημειωθεί τώρα ένα κόρνερ για την Ιταλία που τρέχει να χτυπήσει ο Μπρούνο Κόντι. Μπρούνο Κόντι στο κόρνερ για τους Ιταλούς. Κούις Ιωσιφίδης. Κοστίκωσε και πάνω πηδάει πολύ ψηλά ο Κολοβάτη κάνοντας και ένα φάουλ. Ιωσιφίδης στον Κοστίκο. Κοστίκος και Κολοβάτη κοντά. Για το Φυρό. Φυρός. Δελικάρης. Δελικάρης προσπάθησε να τροφοδοτήσει και πάλι τον Κοστίκο. Έκοψε ο Κολοβάτη και πάλι στο Φυρό. Φυρός. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου παρεμποδίζεται εκεί από τον Κόντι τελικά Γκρατσιάνη. Γκρατσιάνη και Λιβαθινός Γκρατσιάνη. Αριστερά στον Κόντι, μπροστινή παλιά για τον Σιρέα. Σιρέα για τον Γκρατσιάνη, έκοψε πολύ καλά ο Καψής. Από τον Αντωνιόν για τον Τζεντήλε κόβει ο Ιωσιφίδης. Μαύρος. Μαύρος και Ιωσιφίδης. Στο Δελικάρι, κάτω από τη σέντρα ο Δελικάρης θα ξεφύγει από το κέντρο. Κατά μέτωπο επίθεση του Δελικάρι του κάνουν φάγμα εκεί ο Σιρέα τον ρίχνει κάτω και δίνει και ένα φάουλ ο διαιτητής για την εθνική μας ομάδα. Δύο και τρεις αντίπαλοι βρίσκονται επάνω στους Έλληνες παίκτες κάθε φορά που η μπάλα πηγαίνει στο σημείο της διεκδίκησής της. Φάουλ τώρα κοντά στην μπάλα πάλι ο Δελικάρης και ο Κούις λίγο πιο πίσω. Ο Κούις που είχε σημειώσει εκείνο το θαυμάσιο γκολ στη Δανία με πάλι με φάουλ. Σουτάρει ο Κούις επάνω στο σώμα του Σιρέα. Διώχνει ο Γκρατσιάνη. Κυράστας, Δελικάρης, Δελικάρης για τον Ιωσιφίδη, Τζεντήλε, Καψής, Καψής, ξεφεύγει από τον Αντωνιόνι ο Καψής, προσπαθεί να μπει μέσα ο Καψής, με προβολή ο Μαρίνη για τον Κόντι, αφήνει ο Αλτομπέλη για τον Αντωνιόνι. Είναι οι ξαφνικές αντεπιθέσεις των Ιταλών. Πολύ επικίνδυνος ο Αντωνιόνη και πάλι μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να δώσει στον Αλτομπέλη. Έκοψε προς στιγμή ο Κυράστας. Σιρέα αριστερά στον Γκρατσιάνη. Out. Corner λέει ο διαιτητής. Βρήκε το πόδι του Καψί η μπάλα και κατέληξε corner. Κόρνερ για την Εθνική Ιταλία με τον Κόντι. Κόντι εδώ αριστερά. Στον Μαρίνι πλασαριστά η μπάλα. Σέντρα του Μαρίνι. Έκοψε όμως εκεί ο Φυρός για να διώξει μακριά στο Δελικάρι. Δελικάρης που βρίσκει ελεύθερο το πεδίο τώρα για την ανάπτυξη μιας ελληνικής επιθέσεως μπροστινή παλιά. Θαυμάσια στον Αρδίζογλου. Ο Αρδίζογλου παρεμποδίζεται από τον Καμπρίνι. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου, Καμπρίνι, διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι, ίσως η μπάλα να βρήκε και πάλι το χέρι του Καμπρίνι, ο διαιτητής αφήνει, ήταν πίσω, ίσως να μην το είδε, Κόντι. Στον Ταρντέλι. Αντωνιόνι. Αντωνιόνι στον Τζεντήλε και πάλι Αντωνιόνι. Ο Αντωνιόνι στον Ταρντέλι, έκοψε όμως ο Σπύρος Λιβαθινός για τον Κούι. Δελικάρης. Δελικάρης που έχει μπροστά του το Μαρίνι.
στον Αρδίζογλου. Κοντά στον Αρδίζογλου βρίσκεται ο Καμπρίνη. Αρδίζογλου προσπαθεί στο κέντρο. Αρδίζογλου και πάλι για το Μαύρο. Στον Αρδίζογλου το σούτ του Αρδίζογλου out. Μια πολύ καλή ενέργεια των Ελλήνων παιχτών στο λεπτό αυτό. 34ο λεπτό της συναντήσεως. Οι Ιταλοί προηγούνται με 1-0 με το ξαφνικό σούτ του Αντωνιόνι στο 11ο λεπτό που παραβίασε την ελληνική εστία και ο πάγκος των Ελλήνων που είδαμε προηγουμένως με τον Αρκέτα Παναγούλια, τους αναπληρωματικούς, τον κύριο Σοφιανίδη. Κολοβάτη. Κολοβάτη. Ταρντέλι. Στον Αντωνιόνι. Η μπάλα για τον Κόντι που έχει περάσει στη θέση του έξω αριστερά, έκοψε όμως πολύ καλά ο Κυράστας. Κυράστας. Ξέφυγε ο Κυράστας, κάνει ο Κόντι το φράγμα, σημειώνεται ένα φάουλ για την ελληνική ομάδα. Από τον Κυράστα το ελεύθερο για τον Κούι μέσα στην περιοχή, κόβει ο Τζεντίλε. Καμπρίνη. Στον Γκρατσιάνι. Κόντι. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι ξέφυγε από το φυρό και τον Κυράστα, όμως τώρα πολύ πιο κοντά στην μπάλα θα αφήσει για τον Σαργάνι. Από τον Σαργάνι χάνεται από τον Αντωνιάνι η μπάλα, την κερδίζει ο Θωμάς Μαύρος. Κολοβάτη. Ιωσήφιδης φάουλ στον Αντωνιόνι. Φάουλ του Τζεντίλε. Έκοψε ο Κούις. Φάουλ του Γκρατσιάνι από πίσω. Από τον Φύρο στον Ιωσήφιδη. Προς την παλιά για το Δελικάρι. Δελικάρης και Μαρίνη. Δελικάρης θα έχει και ο Ταρντέλι. Δελικάρης πάντα. Μαρίνη. Αντωνιόνι. Για τον Κόντι. Πιο κοντά η μπάλα στον Κυράστα. Κουίς. Δελικάρης. Κυράστας. Κυράστας για τον Κωστίκο. Κωστίκος που έχει μπροστά του τον Κολοβάτη. Κωστίκος πάντα μπροστά από τον Κολοβάτη, θα γίνει και ένα πλάγιο και φράγμα ίσως. Ο διαιτητής λέει πλάγιο τελικά. Αλλαγή. Με το πάσο τους οι Ιταλοί για να χτυπήσουν αυτό το πλάγιο κερδίζουν με 1-0 μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και γίνεται ένα φάουλ από τον Κυράστα στον Κόντι. Σιρέα στο φάουλ. Μαρίνη. Μαρίνη και Κούις. Φάουλ του Κούι, λέει ο κύριος Βοτρό. Χτυπήθηκε από τον Μαρίνη στον Ταρντέλι. Κόβει ο Λιβαθινός, έχει μπροστά του τον Αρδίζογλου. Κόντι. Κόντι έχει μπροστά του τον Λιβαθινό. Φεύγει από τα αριστερά ο Κόντι. Σέντρα απευθείας out. 37ο λεπτό της συναντήσεως. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Αντωνιόνι στο 10ο λεπτό. Προκριματική του παγκοσμίου κυπέλου. Δεύτερο παιχνίδι για την ελληνική ομάδα. Νικηφόρο το πρώτο στην Κοπενχάγη με τη Δανία και τώρα με την Ιταλία. Σαργάνης για τον Μαύρο, έκοψε ο Τζεντίλε. Τζεντίλε και Μαύρος, φάουλ του Μαύρου. Κολοβάτη στον Σιρέα. Κόντι. Ελεύθερους χώρους βρίσκουν οι Ιταλοί. Γκρατσιάνι έκοψε όμως πολύ καλά ο Καψής. Λιβαθινός. Για τον Ιωσηφίδη. Με δυσκολία ο Ιωσηφίδης και τελικά η μπάλα σε πλάγιο. Τζεντίλε στο πλάγιο.
Γκρατσιάνι, Αντωνιόνι. Στον Ταρντέλι και αυτό στον Κόντι που αφήνει στον Καμπρίνι. Καμπρίνι και Αρδίζογλου. Η μπάλα όμως έχει βγει πλάγιο για την ελληνική ομάδα με τον Αρδίζογλου στον Κυράστα. Αρδίζογλου. Δελικάρης και Μαρίνι. Και πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Από τον πλάγιο του Αρδίζογλου στον Κυράστα για να γίνει ένα φάουλ σε βάρος του Δελικάρη. Φάουλ με τον Δελικάρη. Έκοψε εκεί ο Ταρντέλι. Δεν απομακρύνεται η μπάλα στον Ιωσιφίδη, το σούτ, η μπάλα στο Τζεντίλε και πάλι στους Έλληνες παίκτες. Φάουλ, ο διαιτητής θα το σημειώσει. Φάουλ στο Μπούι. Ελάς στις κερκίδες, οι Έλληνες παίκτες παροτρύνονται για να αποτέσουν τουλάχιστον να ισοφαρίσουν τους Ιταλούς. Τους προηγούνται με 1-0 ύστερα από το σούτ του Αντωνιόνι στο 11ο λεπτό. Αρδίζογλου, Δελικάρης και Κούις διορθώνεται η θέση. 5 παίκτες της Εθνικής Ιταλίας, είναι κοντά και ένας έκτος, τώρα είναι ο Ταρντέλι. Ετοιμάζεται ο Αρδίζογλου, πλασαριστά ο Αρδίζογλου στα κεφάλια των αμυντικών του τείχους για τον Κόντι. Κόντι που στέλνει την μπάλα σε πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Με τον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου στο Μαύρο. Μαύρος πολύ καλά, ξέφυγε ο Μαύρος. Μέσα στην περιοχή ο Μαύρος, πολύ κοντά. Απέτυχε στην προσπάθειά του ο Κυράστας να πιάσει την μπάλα. Αλτομπέλι. Ταρντέλι. Καμπρίνι. Ταρντέλι. Αντεπίθεση των Ιταλών τώρα από τα αριστερά. Έκοψε όμως πολύ καλά ο Κυράστας. Ο Φυρός στη συνέχεια θα κάνει ένα λάθος, θα το ξαναδιορθώσει όμως πολύ καλά. Ευτυχώς. Δελικάρης. Δελικάρης μπροστινή παλιά για το Μαύρο. Ανάμεσα από δύο αντιπάλους του ο Μαύρος. Κούις. Προσπαθεί ο Κούις στον Κωστίκο. Κωστίκος προσπαθεί να σουτάρει. Σουτ πάνω από τα δοκάρια του Τζοφ. Μια ακόμα καλή προσπάθεια των Ελλήνων παιχτών. Και το τελικό σουτ του Κωστίκου πάνω από τα δοκάρια του Τζοφ. Ο Κωστίκος που χωράει σήμερα για 12η φορά την φανέλα της Εθνικής είναι 23 χρόνων. Και ο πάγκος της ελληνικής ομάδας με τον Κωνσταντίνου, τον Γαλάκο, τον Γούναρη και πιο αριστερά τον Κούδα. Από το ελεύθερο του Τζοφ, ο Αντωνιόνι θα χάσει την μπάλα. Κούις, Ιωσιφίδης, Λιβαθινός. Λιβαθινός για τον Αρδίζογλου. Ο Αρδίζογλου και πάλι στο Λιβαθινό. Λιβαθινός για τον Κωστίκο μέσα στον Μαύρο, η περιοχή μεγάλη, ο Μαύρος προσπαθεί να ξεφύγει. Η μπάλα κόβεται από τον Τζεντίλε. Φτάνει στο Δελικάρι, προσπαθεί να ξεφύγει μέσα από τρεις αντιπάλους του. Η μπάλα χτυπάει απάνω στο χέρι και σώματα των Ιταλών. Μέσα στην περιοχή ο Βοτρόλα είναι συνεχή το παιχνίδι. Ανατροπή εδώ είχαμε, ο διαιτητής όμως είπε ότι δεν είναι τίποτα, στο είναι ανατροπή του Δελικάρι. Κόντι, Ιωσιφίδης. Επιμένουν οι Έλληνες παίκτες με τον Δελικάρι. Η επέμβαση του Τζεντίλε. Κόντι, Αντωνιόνι. Κόβει ο Αρδίζογλου τον Αντωνιόνι. Γίνεται και ένα φάουλ που σημειώνει τώρα ο κύριος Βοτρό. Τζεντίλε. Για τον Αλτομπέλι. Από τον Λιβαθινό στον Σαργάνι. Σαργάνης, Κολοβάτη. Για τον Γκρατσιάνι έκοψε ο Φυρός. Φυρός τον Κυράστα. Έκοψε ο Κολοβάτη μπροστά από τον Κωστίκο. Για τον Ταρντέλι, κακή μεταβίβαση. Φυρός και offside, ο Ιταλός παίκτης αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής.
στην εθνική μας ομάδα. Αντωνιόνι όμως και τώρα για τον Γκρατσιάνι και πάλι Αντωνιόνι. Φάου λέει ο κύριος Βοτρό. Πολύ κοντά πάντα στις φάσεις ο κύριος Βοτρό όταν πρόκειται να επιτεθούν οι Ιταλοί. Λίγο πιο μακριά όταν είμαστε εμείς στην επίθεση. Από τον Ταρντέλι η μπάλα στον Καμπρίνι. Καμπρίνι έκοψε ο Κυράστας. Στον Λιβαθινό. Φάουλ του Κόντι στο Λιβαθινό. Χτυπάει ο Κόντι το Λιβαθινό. Βλέπουμε τον Έλληνα παίκτη στο έδαφος. Δελικάρης. Βαθιά παλιά του Δελικάρη για τον Κούι. Κόβεται όμως εκεί από τον Ταρντέλι σε πλάγιο για την εθνική μας ομάδα. Διαμαρτυρίες των Ελλήνων φιλάθλων στο διαιτητή. Και τώρα στον Μαύρο. Ανατρέπεται εκεί ο Μαύρος. Ο διαιτητής θα σημειώσει το φάουλ έξω από την γραμμή, από τα πλάγια. Οι φίλαθλοι και πάλι διαμαρτύρονται στις κερκίδες εναντίον του κυρίου Βοτρό. Βλέπουμε δυο Ιταλούς να κάνουν τείχους μπροστά στην μπάλα με τον Δελικάρη και τον Αρδίζογλου. Αφήνει ο Αρδίζογλου στο Δελικάρη τελικά το φάουλ. Όλοι οι παίκτες σχεδόν της ελληνικής ομάδας μέσα στην περιοχή του Τζόφ. Δελικάρης κατευθείαν επάνω στο σώμα του Αντωνιόνι. Γυρίζει στον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου προσπαθεί να περάσει μέσα. Θα γίνει και ένα καινούριο φάουλ. Φάουλ και πάλι ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Δελικάρης. Μέσα στην περιοχή ο Δελικάρης, η κεφαλιά του Τζεντίλε που θα κόψει. Ο Ιωσήφιδης μέσα στην περιοχή δεν απομακρύνεται. Μπάλα και παρολίγο. Αποκρούει ο Τζοφ προς στιγμή. Μια μεγάλη ευκαιρία σε αυτό το καταπληκτικό ανάποδο σουτ του Κωστίκου. Μια άτυχη στιγμή. Και του Λιβάθινο. Κόρνες διώχνουν οι Ιταλοί. Μια πολύ καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Παραχωρείται το κόρνερ που χτυπήθηκε. Πολλοί παίκτες μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής θα σημειώσει όμως ένα φάουλ των Ελλήνων. Επανάληψη λοιπόν του φάουλ που βλέπουμε να χτυπάει ο Δελικάρης. Ο Ιωσήφιδης θα δώσει τη σέντρα. Η μπάλα στην κεφαλιά από τον Λιβαθινό το σου τελικά. Απόκρουσε ο Τζοφ. Η φάση του γκολ του Αντωνιόνι. Αριστερά του ήταν ο Φυρός. Μπροστά του ήταν ο Καψής. Και το σου του Αντωνιόνι στα δίχτυα του Σαργάνη. 1-0 εν 10ο λεπτό της συναντήσεως. Και έτοιμοι τώρα για το δεύτερο ημίχρονο. Με τον Αλτομπέλι. Πίσω στον Ταρντέλι. Κολοβάτη. Από τον Κολοβάτη στον Μαρίνι. Αφήνει για τον Αντωνιόνι. Θα χαθεί όμως η μπάλα από τον Αρδίζογλου. Από το κέντρο του γηπέδου ο Αρδίζογλου για τον Κωστίκο και πάλι για τον Αρδίζογλου. Έκοψε όμως εκεί ο Σιρέα. Γρατσιάνι. Ταρντέλι. Ταρντέλι που προσπάθησε να ανοίξει για τον Αλτομπέλι. Στον Γρατσιάνι έχει μπροστά του το Φυρό. Κόβει πολύ καλά ο Φυρός, η μπάλα ξαναγυρίζει όμως στους Ιταλούς με τον Γκρατσιάνι τώρα. Γκρατσιάνι και Δελικάρης, Κόντι. Κόντι από τον Κούι θα ξεφύγει μπροστά του το Φυρό. Και πάλι ο Κόντι δεξιά στον Μαρίνι για να κόψει ο Ιωσήφιδης και στον Μαύρο η μπάλα. Και γίνεται και ένα φάουλ εκεί στον Τζεντίλε από τον Θωμά Μαύρο. Κέρδισαν την μπάλα οι Έλληνες παίκτες τώρα με το Δελικάρη για τον Ιωσήφιδη. Ιωσήφιδης που θα αφήσει στον Γαλάκο.
Η σέντρα του Ιωσήφιδη μέσα στην περιοχή, ο Κολοβάτη θα αποκρούσει για τον Αντωνιόνι. Ο Αντωνιόνι από το κέντρο στον Κόντι και πλάγιο για την ελληνική ομάδα με τον Ιωσήφιδη στον Γαλάκο. Ο Γαλάκος που έχει τώρα αντίπαλο τον Μαρίνι. Γαλάκος, σέντρα περίφημη του Γαλάκου από τα δεξιά. Πηδάει ο Κωστίκος μέσα στην περιοχή. Κολοβάτη. Γρατσιάνι. Γρατσιάνι. Αρδιζόγλου. Κυράστας. Η επέμβαση και πάλι του Αλτομπέλη εδώ. Πιο κοντά όμως την μπάλα ο Κούις για τον τερματοφύλακα μας, το Σαγκάνι. Φυρός. Δελικάρης. Στο Γαλάκο. Γαλάκος και Μαρίνι. Γαλάκος. Γαλάκος προσπαθεί να δώσει στον Μαύρο. Θα του κάνει όμως φάουλο Τζεντίλε. Παροτρύνουν οι Έλληνες φίλαθλοι τους παίκτες μας στην προσπάθειά τους αυτή τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Δελικάρης και πάλι για το φάουλο από την ελληνική πλευρά. Δελικάρης, η κεφαλιά ήταν του Μαύρου. Πρόλαβε όμως ο Ταρντέλη για να τη δώσει τώρα στον Καμπρίνι. Αλτομπέλη. Αλτομπέλη πάντα. Με τον Κούι δίπλα του Αλτομπέλη. Μαρίνι. Μαρίνι και Φυρός, κέρδισε την μπάλα ο Κόντι, όμως θα την κερδίσει από τον Φυρό. Καψής πολύ καλά, του κάνει φάουλ ο Ιταλός παίκτης. Φάουλ πολύ σωστό για την ελληνική ομάδα. Στο φάουλ ο Καψής. Κουίς. Δελικάρης. Δελικάρης, η βαθιά παλιά για τον Κωστίκο. Θα γίνει ένα πλάγιο και φάουλ. Φάουλ λέει διαιτητής. Φάουλ που κέρδισε ο Ιωσήφιδης με τον Γαλάκο που ετοιμάζεται να το χτυπήσει. Ελάς, ελάς στις κερκίδες και Γαλάκος το φάουλ για την ελληνική ομάδα. Επάνω στο σώμα του Κόντι. Ο Φυρός θα στείλει μέσα την μπάλα στην περιοχή για να επαναληφθεί το φάουλ. Ο Γαλάκος στο φάουλ, επάνω στο σώμα του Κόντι και κόρνερ. Κόρνερ από τον Γαλάκο για τον Ιωσήφιδη μέσα στην περιοχή για τον Κωστίκο. Έκοψε ο Σιρέα, απομακρύνει ο Αντωνιόνι. Η μπάλα για τον Αλτομπέλη και τώρα στον Γρατσιάνι. Γρατσιάνι και ο Αρδίζογλου με τον Κυράστα. Στον Κωστίκο. Κωστίκο θα γίνει και φύγει από τον Κολοβάτη και θα γίνει και ένα φάουλ. Φάουλ για την εθνική μας ομάδα. Παίζει πολύ πιο δυνατά τώρα η ελληνική ομάδα οπωσδήποτε από το πρώτο ημίχρονο που άφησε ίσως και τους Ιταλούς να κάνουν εκείνη το παιχνίδι τους. Ο Αρδίζογλου στο φάουλ. Επάνω στο σώμα του Καμπρίνι που ήταν πολύ κοντά στην μπάλα για να επαναληφθεί. Και ο κύριος Βοτρό να σημειώσει μια κίτρινη κάρτα τον Καμπρίνι. Εδώ ο Καμπρίνι της Γιουβέντους, 22 φορές διεθνής, 23 χρόνων. Και ο κύριος Βοτρό, που οπωσδήποτε στο πρώτο ημίχρονο έκανε αρκετά σφάλματα, τα περισσότερα σε βάρος της ελληνικής ομάδας. Φάουλ με τον Αρδίζογλου. Φάουλ με τον Αρδίζογλου. Μέσα στην περιοχή από την αντίθετη πλευρά, όπως το κόστο μπλοκάρει ο Τζοφ. Εδώ ο Κούις που έδωσε την κεφαλιά για να μπλοκάρει ο Τζοφ. Και η επανάληψη του φάουλ. Η επανάληψη του φάουλ από τον Αρδίστογλου, η κεφαλιά του Κούι για να μπλοκάρει στο έδαφος ο Τζοφ.
φάουλ τώρα για τους Ιταλούς ακριβώς στη σέντρα. Από τον Μαρίνι στον Κολοβάτη. Κολοβάτη για τον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι και Κυράστας. Φάουλ για την Ιταλική ομάδα που χτυπήθηκε γρήγορα από τον Ταρντέλι στον Αντωνιόνι. Καμπρίνι. Καμπρίνι έχει μπροστά του τον Κυράστα. Καμπρίνι στον Αντωνιόνι. Του κλέψε πολύ καλά την μπάλα ο Κούις για τον Αρδίζογλου. Πετάει μπροστά την μπάλα ο Αρδίζογλου στην επίθεση αυτή για την εθνική μας. Ο Αρδίζογλου περιμένει την μπάλα ο Κωστίκος. Αρδίζογλου πάντα και φράγμα από τον Καμπρίνι. Φάουλ για την εθνική μας ομάδα του Καμπρίνι στον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου εδώ για 25η φορά χωράει σήμερα την φανέλα της εθνικής μας ομάδας. 26 χρόνων ο Αρδίζογλου. Και πάντα ο κύριος Βότρο. Το φάουλ χτυπήθηκε από τον Γαλάκο για τον Κουή μέσα στην περιοχή. Τρέχει ο Ιωσιφίδης, τρέχει και ο Κωστίκος για να μπλοκάρει ο Τζο. Κάνε το μαύρο, ρε! 53ο λεπτό της συναντήσεως, Ελλάδα-Ιταλία 0-1. Στους προκριματικούς του παγκοσμίου κυπέλου, σε ένα κατάμεστο γήπεδο, στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Για να κόψει τώρα ο Κυράστας και να κερδίσει ο Αρδίζογλου. Αρδίζογλου που καταδιώκεται από τον Γκρατσιάνι. Στον Δελικάρη. Για τον Ιωσιφίδη θαυμάσια από τα αριστερά. Έχει μπροστά του τον Κόντι. Ιωσιφίδης πάντα. Η σέντρα του Ιωσιφίδη για τον Γαλάκο μέσα στην περιοχή. Κοντά είναι ο Κωστίκος. Κολοβάτη και Κωστίκος. Κωστίκος πάντα στην μπάλα. Κολοβάτη. Κωστίκος. Κωστίκος πάντα. Δύο αντιπαλοί του και ο διαιτητής πολύ κοντά θα σημειώσει ένα φάουλ. Κόρνερ τελικά λέει ο διαιτητής. Κόρνερ από τα δεξιά λοιπόν για την ελληνική ομάδα που χτυπήθηκε γρήγορα από τον Καλάκο στον Δελικάρη. Η κεφαλιά είναι του Θωμά Μαύρου, out. Εδώ ο Θωμάς Μαύρος, 27η φορά σήμερα με την φανέλα της εθνικής μας ομάδας, 25 χρόνων. Ένας από τους παίκτες που έχουν κάνει όλη την Ευρώπη να μιλάνε για αυτόν, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια. Από τον Τζοφ, Γκρατσιάνι και αρδίωσε όμως ο Κυράστας στον Αρδίζογλου. Φυρός. Φυρός για τον Γαλάκο και του κόβει ο Μαρίνι σε πλάγιο. Με τον Γαλάκο για τον Δελικάρη. Δελικάρης και πάλι στο Γαλάκο. Έχει μπροστά του το Μαρίνι. Σέντρα του και θαυμάσια μπροστά από τον Τζοφ. Παρολίγο ο Κωστίκος για την κεφαλιά, τελικά όμως ο Κολοβάτη θα διώξει σε κόρνερ. Μια πολύ καλή σέντρα του Γαλάκου μέσα στην περιοχή των Ιταλών και στην προσπάθεια του ο Κωστίκος να πιάσει κοντά την μπάλα επενεύει ο Κολοβάτη και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ πάνω από τα δοκάρια του Τζοφ. Χτυπήθηκε όμως το κόρνερ τώρα από τα αριστερά και η έξοδος του Τζοφ που μπλοκάρει. Ο Φυρός με κεφαλιά θα κόψει αυτή την επίθεση για να διώξει πιο μακριά ο Κυράστας, να κόψει ο Μαρίνι και στον Αντωνιόνι αριστερά για τον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι offside. Εδώ ο Γκρατσιάνι. Αρδίζογλου και φάουλ του Αντωνιόνι στον Αρδίζογλου. Γρήγορα από τον Δελικάρη η μπάλα για τον Κούι και πάλι στον Δελικάρη. Για τον Γαλάκο η σέντρα κόβει ο Μαρίνι. Χάνει την μπάλα ο Αλτομπέλη, Αρδίζογλου. Αρδίζογλου και Γκρατσιάνι τελικά στον Αντωνιόνι και μπροστά και πάλι στον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι πίσω στον Κόντι. Κόντι για τον Αντωνιόνι. Σειραία, Αντωνιόνι. Αφήνει ο Καμπρίνι στον Αντωνιόνι. Επέμβαση πάρα πολύ καλά τοποθετημένος ο Κυράστας. Ο Κυράστας για τον Γαλάκο. Γαλάκος και Μαρίνι και ένα φάουλ λέει ο Επάπτης. Ο Επάπτης σημειώνει αυτό το φάουλ. Ενώ τώρα βλέπουμε και τον διαιτητή να γλιστράει και να πέφτει κάτω στην προσπάθειά του να απομακρύνει τον Γαλάκο από τον συμπατριώτη του Επάπτη.
Δημήτριος Βοτρό, 35 χρόνων σήμερα, Γάλλος διαιτητής. Είχε παίξει τον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό το 1975, όταν ακόμα ήταν 30 χρόνων. Στα 17 του αναγκάστηκε να διακόψει την αθλητική δραστηριότητα, διότι οι γιατροί διαπίστωσαν ένα αφήσιμα στην καρδιά του. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Βοτρό έγινε καλά και σήμερα είναι εδώ στο γήπεδο. Διαιτητής του αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία. Δελικάρης. Ιωσιφίδης. Ιωσιφίδης μέσα στην περιοχή. Πολύ καλά είναι ο Γαλάκος. Ο Γαλάκος θα γυρίσει την μπάλα για τον Μαύρο. Θα κόψει όμως ο Μαρίνι με την προβολή. Μια πολύ καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα σε αυτό το λεπτό. Και ενώ έχει διακοπεί η φάση με ένα φάουλ, τις αψιμαχίες του Κόντι με τον Ιωσιφίδη ο διαιτητής χωρίζει και απομακρύνει με την βοήθεια και του Αντωνιόνη. Καλή αυτή η ευκαιρία, προσπάθησε να αφήσει ο Γαλάκος για τον Μαύρο κάτω από τα πάτια του Μαρίνι. Την μπάλα θα βρει όμως και εδώ ο Πάγκος με τον Τσέσαρε Μαλδίνι της Ιταλίας, τον βοηθό του Μπερτζότ, που δεν φαίνεται είναι κρυμμένος από πίσω από το κεφάλι του Μαλδίνι. Για τον Τζεντίλε και αυτό τον Σιρέα. Σιρέα η μπροστινή παλιά για τον Αλτομπέλη, Φυρός. Γαλάκος, Δελικάρης. Δελικάρης ανάμεσα στον Αντωνιόνη και τον Κόντι. Δελικάρης πάντα. Δελικάρης και ξέφυγε θα μάζει από τον Αντωνιόνη. Προσπάθησε να τον κόψει και τον έκοψε τελικά ο Σιρέα. Σιρέα λοιπόν για τον Κόντι. Δεν κερδίζει όμως κανείς άλλος την μπάλα εκτός από τον Αρδίζογλου που βρίσκεται κοντά της. Δελικάρης. Έκοψε ο Γκρατσιάνι, χάνει την μπάλα από τον Κυράστα. Γρήγορα στο Κωστίκο μπαίνει μέσα ο Κυράστας. Κυράστας στη μεγάλη περιοχή, η προβολή του Γκρατσιάνι. Για να διώξει ο Αλτομπέλη. Και αντεπίθεση τώρα των Ιταλών με τον Αντωνιόνι. Έχει κοντά του τον Καψί. Ξέφυγε ο Αντωνιόνι. Προσπαθεί να δώσει για τον Αλτομπέλη που έχει εντωμεταξύ προωθηθεί στην επίθεση του. Ιωσιφίδης. Ιωσιφίδης και Αλτομπέλη. Ξέφυγε ο Ιωσιφίδης, κέρδισε και ένα πλάγιο που χτύπησε αμέσως για τον Φυρό. Φυρό στον Κούρι. Για τον Γαλάκο. Μπροστά από τον Γαλάκο ο Μαρίνι κερδίζει και ένα φάουλ. Εδώ ο Μαρίνι για τον Κόντι. Η σέντρα του Κόντι προσπαθεί να βρει τον Καμπρίνι. Offside. Καψής, Κυράστας, Αρδίζογλου. Ξεφεύγει ο Αρδίζογλου από τον Καμπρίνι. Αρδίζογλου πάντα στην αντεπίθεση αυτή για την ελληνική ομάδα. Ανοίγεται και ο Δελικάρης. Αρδίζογλου προσπαθεί να μόνος να επέμβει. Τον κόβει προς τιμή ο Ταρντέλη. Μπάλα στον Γαλάκο. Για τον Μαύρο. Μέσα η σέντρα για τον Δελικάρη. Κόβει ο Κολοβάτη. Κολοβάτη στο Σιρέα. Στον Ιωσιφίδη όμως. Ιωσιφίδης για τον Κωστίκο. Η μπάλα επάνω στα σώματα. Γαλάκος. Για τον Δελικάρη. Δελικάρη στη σέντρα πολύ καλά. Η κεφαλιά είναι του Κούι. Απομακρύνει ο Ταρντέλη. Και τώρα για τον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου μέσα στην περιοχή. Πολλοί παίκτες μας μέσα. Τρέχει ο Μαύρος και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ για την ελληνική ομάδα. Παραχωρεί στην επέμβασή του ο Κόντι που έχει οπισθοχωρήσει. Πολύ καλές στιγμές για την ελληνική ομάδα καθώς βλέπουμε να χάνει με 1-0, αλλά δεν έχει χάσει όμως και το κουράγιο της. Στο κόρνερ του Δελικάρη. Κόβει ο Σιρέα. Γυρίζει στον Ιωσιφίδη και πάλι για τον Δελικάρη. Δελικάρης και Κόντι σε πλάγιο. Από τον Ιωσιφίδη. Η σέντρα του Ιωσιφίδη για τον Καψί, μέσα στην περιοχή του Καψί. Κωστίκος, δεν απομακρύνεται. Θα κάνει το σούτ τελικά. Πολύ καλό το σούτ είναι του Κούι και μπλοκάρει ο Τζοκ καλά τοποθετημένος στην εστία του. Ξαναβλέπουμε όμως τη φάση πως ο Καψίς θα τροφοδοτήσει μέσα στην περιοχή τον Κωστίκο. Η μπάλα θα γυρίσει στον Κούι. Εδώ ο Κούις, το δυνατό σούτ στη γωνιά του ο Τζοκ μπλοκάρει. Αντεπίθεση με τον Αντωνιόνη για τους Ιταλούς. Έκοψε όμως ο Φυρός και ο διαιτητής θα σημειώσει ένα φάουλ για την Ιταλική ομάδα. Και βλέπουμε εδώ τώρα μια ακόμα αλλαγή να ετοιμάζεται. Ο Χαραλαμπίδης
ζεσταίνεται για την ελληνική ομάδα. Καραλαμπίδης που είχε φορέσει για πρώτη φορά την φανέλα της εθνικής μας εναντίον της Αυστραλίας στο φιλικό παιχνίδι. 3-3 το αποτέλεσμα πρόσφατα. Ετοιμάζεται τώρα να μπει για δεύτερη φορά στον αγωνιστικό χώρο σε ένα οπωσδήποτε πιο δύσκολο παιχνίδι. Χτυπήθηκε όμως το φάουλ για να μπλοκάρει ο Σαργκάνης. Στον Κυράστα. Κυράστας και Γκρατσιάνη. Κούις. Κούις που ανοίγει στον Μαύρο. Τζεντίλε και Μαύρος. Μαύρος πιο κοντά Τζεντίλε σε πλάγιο. Τζεντίλε πρέπει να υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους ότι είναι αυτή τη στιγμή ο πιο φορμαρισμένος παίκτης των Ιταλών. Κούις. Κωστίκος. Κωστίκος ανάμεσα από τον Κολοβάτη και τον Καμπρίνη. Κακή συνεννόηση με τον Γαλάκο και κατευθείαν out η μπάλα. 63ο λεπτό της συναντήσεως, Ελλάδα-Ιταλία 0-1, με τον γκολ του Αντωνιόνη στο 10ο λεπτό. Οι Έλληνες παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους, έχουν οπωσδήποτε την υπεροχή και έχουν φτάσει πολύ κοντά στην ισοφάριση. Ο Τζόφ όμως φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλή ημέρα σήμερα και έχει μπλοκάρει τουλάχιστον τις 3 επικίνδυνες καταστάσεις για την εστία του. Κυράστας. Για τον Μαύρο διώχνει όμως ο Τζεντίλε που τον παρακολουθεί από πολύ κοντά σε πλάγιο. Κυράστας στον Μαύρο με τον Τζεντίλε. Μαύρος, Τζεντίλε, Ταρτέλη και φάουλ του Τζεντίλε. Βελικάρι στο φάουλ για την ελληνική ομάδα. Μέσα στην περιοχή έχει... Πηδάει τώρα και διώχνει ο Σιρέα. Η μπάλα δεν απομακρύνεται στον Ιωσιφίδη. Ο Ιωσιφίδης που σου ξανασεντράρει. Κούις. Κούις για τον Μαύρο. Διώχνει ο Μαρίνι. Η μπάλα για τον Καψί. Η μπάλα για τον Καψί μέσα στην περιοχή. Παρολίγο το λάθος από τον Μαρίνι. Για να κόψει όμως ο Γκρατσιάνη εδώ. Γκρατσιάνη στον Ταρντέλη. Και αυτός και πάλι στον Γκρατσιάνη ανάμεσα από τους δύο παίκτες στον Αντομπέλη. Offside όμως έχει σημειώσει ο επόπτης. Offside του Αλτομπέλη από τον Καψί στο Δελικάρι. Κόβεται από τον Αντωνιόνι. Αντωνιόνι και Καψίς. Αντωνιόνι κόβεται από τον Κούι και ένα φάουλ θα γίνει στον Ιταλό παίκτη. Κούις εδώ αριστερά. Φάουλ με τον Ταρντέλη στον Κόντι, ο Ιωσιφίδης όμως θα κόψει την μπάλα για τον Μαύρο και πάλι στον Ιωσιφίδη. Φυρός, Δελικάρης, Δελικάρης προς την παλιά για τον Γαλάκο. Φάουλ θα κάνει εκεί ο Σιρέα. Το φάουλ λοιπόν από τον Ιωσιφίδη μέσα στην περιοχή, πολύ κοντά ο Κωστίκος και ο Μαύρος εκεί θα διώξει τελικά ο Τζεντίλε. Ο Τζεντίλε μπροστά από το Μαύρο έδιωξε την μπάλα για τον Γκρατσιάνη τώρα. Γκρατσιάνη στον Αλτομπέλη, Κυράστας, Φυρός, Δελικάρης. Σε μισό γήπεδο γίνεται το παιχνίδι. Φυσικά το μισό γήπεδο ανήκει στους Ιταλούς που αμήνονται με υπεράνθρωπες προσπάθειες, πολλοί άνθρωποι η άμυνα των Ιταλών σήμερα, περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο παρά στο πρώτο. Δελικάρης. Δελικάρης προσπαθεί να ξεφύγει για τον Κωστίκο και να ξαναδώσει την μπάλα και θα βγάλει ο Σιρέα σε κόρνερ. Δελικάρης για το κόρνερ. Χτυπήθηκε γρήγορα την μπάλα από τον Γαλάκο στην περιοχή. Ο Κούις. Και λέει απευθείας out. Και ο Τζοφ. Εδώ το νούμερο 17 ο Χαραλεμπίδης λοιπόν που ετοιμάζεται τώρα να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε ποιον θα βγάλει. Με το νούμερο 9 λέει να βγει ο Κωστίκος. Κωστίκος λοιπόν
βγαίνει και τη θέση του παίρνει ο Χαραλαμπίδης. Χαραλαμπίδης λοιπόν, ο άσος της Δόξας Δράμας και του εθνικού μας συγκροτήματος σήμερα, καλείται σε ένα δύσκολο ρόλο ανάμεσα από την πολυάνθρωπη αμυντική ζώνη των Ιταλών να διαπεράσει και να σημειώσει έστω και ένα γκολ για να φτάσουμε στην ισοφάριση. Αντωνιόνι, Αλτομπέλι, Αλτομπέλι και Κυράστας. Στον Ταρντέλι, Ταρντέλι αφήσει στον Γκρατσιάνι και πάλι Ταρντέλι. Παρεμποδίζεται από τον Μαύρο τελικά η μπάλα για τον Κόντι και πίσω στον Τζεντίλε. Κόντι, Τζεντίλε, Ταρντέλι, Ταρντέλι, μπλοκάρει ο Σαργκάνης. Εδώ ο Ταρντέλι, 44 φορές διεθνής, 26 χρόνων ο παίκτης της Γιουβέντους. Από τον Σαργκάνη το ελεύθερο για τον Κούι. Πολύ καλά ο Κούις φέρνει τον Γαλάκο και πάλι Κούις. Κούις το Μαύρο. Κούις και πάλι προσπαθεί να περάσει ανάμεσα ο Τζεντίλε όμως τον Τζοφ. Από τον Τζοφ για τον Αντωνιόνι, επέμβαση του Καψί. Καμπρίνι, δεν υπάρχει κανείς παίκτης μας τώρα στο κέντρο. Καμπρίνι στον Κόντι. Καμπρίνι. Αντωνιόνι. Γρατσιάνι. Γρατσιάνι, δεν πρέπει να αφήσουν τον παίκτη αυτό να σουτάρει. Κόντι. Γρατσιάνι και offside, λέει ο διαιτητής όμως να συνεχιστεί το παιχνίδι. Κόντι. Κόντι. Γρατσιάνι. Και κατευθείαν η μπάλα out. Μαύρος και Τζεντίλε. Κόντι. Μαύρος και Τζεντίλε και πάλι. Τζεντίλε πιο κοντά θα απομακρύνει. Καψής. Καψής πολύ καλά στο πάρει την μπάλα. Ανοίγει για τον Γαλάκο που κερδίζει την μπάλα για τον Μαύρο. Μέσα στην περιοχή ο Μαύρος και κοντά του Ταρντέλι. Πίσω στον Γαλάκο. Γαλάκος προσπαθεί να κάνει τη σέντρα και είναι κατευθείαν out. Εβδομικοστό λεπτό της συναντήσεως Ελλάδα-Ιταλία πάντα 0-1. Είναι κρίμα που η ελληνική ομάδα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την υπεροχή της, ιδιαίτερα σε αυτό το δεύτερο μέρος που παίζει πάρα πολύ καλά και πολύ δυνατά. Ο Αρδίζογλου εδώ δέχεται τις περιποιήσεις του γιατρού και φυσιοθεραπευτή της ομάδος μας, κ. Σκορδί. Καμπρίνι, πίσω στον Κολοβάτη, που αφήνει στον Τζοφ. Και τώρα πρέπει να παρακολουθήσουμε ασφαλώς ένα θέαμα ακόμα μεγαλύτερης αμυντικής τακτικής και καθυστερήσεων από τους Ιταλούς. Καμπρίνι, για αυτούς έστω και το ένα γκολ και η νίκη μετράνε περισσότερο οι δύο βαθμοί, αγνοώντας το θέαμα φυσικά που θέλουν οι φίλαθλοι. Σιρέα τώρα στην επίθεση για τους Ιταλούς. Σιρέα από το κέντρο μπροστά του είναι ο Καψής στον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι και Κυράστας. Γκρατσιάνι θα κάνει το σουτ και θα μπλοκάρει ο Σαργκάνης. Εδώ ο Γκρατσιάνι και Κούις. Κούις για τον Γαλάκο. Γαλάκος και Μαρίνι. Μαρίνι του κάνει προβολή και φάουλ. Το χτυπάει γρήγορα στον Αρδίζογλου. Κούις. Κούις. Αρδίζογλου. Φυρός. Ακριβώς στη σέντρα οι παίκτες μας όλοι κάτω προς την περιοχή των Ιταλών. Ιωσήφιδης. Για το Μαύρο. Πολύ καλά ο Μαύρος μέσα στην περιοχή. Αποτυγχάνει στην προσπάθειά του ο Χαραλαμπίδης και μπλοκάρει ο Τζοφ. Τζοφ. Για τον Αλτομπέλι. Κερδίζει όμως ο Καψής. Και φάουλ θα κάνει ο Τζεντίλε.
Δελικάρης. Για τον Χάρα Λαμπίδη που κέρδισε την μπάλα. Κατευθείαν out. Εδώ ο Χάρα Λαμπίδης. Στον Σιρέα και επανάληψη ζητάει ο διαιτητής. Ο διαιτητής έδειξε και το ρολόι του προηγουμένως, ίσως να σημείωσε κάποια καθυστέρηση. Καψής, Αλτομπέλη. Αντωνιώνη, με συγχωρείτε, στον Αλτομπέλη τώρα. Μπροστά του όμως είναι ο Κυράστας. Για τον Σαργάνη. Γαλάκος και Μαρίνη, η μπάλα πίσω. Θα χάσει λίγα από τον Ιωσιφίδη για τον Κόντι και τελικά όμως η επέμβαση του Καψή. Καψή στην επίθεση. Σέντρα του Καψή για τον Γαλάκο και το Μαύρο έκοψε Τζεντίλε. Δεν υπάρχει κανείς όμως από την δεξιά πτέρυγα για την ελληνική ομάδα. Αλτομπέλη τώρα. Αλτομπέλη κοντά του είναι ο Καμπρίνη. Αλτομπέλη πάντα. Στον Κόντι. Κόντι για τον Αντωνιώνη, στον Γκρατσιάνη και πίσω ακόμα για τον Ταρντέλη. Ταρντέλη στον Γκρατσιάνη μέσα στην περιοχή. Γκρατσιάνη προσπαθεί να βρει διέξοδο. Ο Κόντι θα κάνει το σούτ, όχι ακόμα. Ευτυχώς πολύ μακριά out. Η κεφαλιά του Χαραλαμπίδη που κερδίσε την μπάλα στον Γαλάκο. Γαλάκος προσπαθεί να ξεφύγει προς το κέντρο. Κόβεται από τον Μαρίνη. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου και Μαρίνη. Στον Κούι. Ιωσιφίδης. Ιωσιφίδης. Σέντρα του Ιωσιφίδη μέσα στην περιοχή για τον Χαραλαμπίδη. Και τελικά η μπάλα. Out λέει ο επόπτης και σημειώνει φυσικά ο Βοτρό. Διαμαρτυρίες των φιλάθλων που ζήτησαν και corner στην επέμβαση αυτή που έκανε ο Σιρέα. 75ο λεπτό της συναντήσεως. Ελλάδα-Ιταλία 0-1. Και Τζοφ στο ελεύθερο. Γκρατσιάνη. Γκρατσιάνη πάντα κρατάει την μπάλα. Ο Κούι στον Αρδίζογλου. Για τον Δελικάρη μπροστά του έκοψε ο Καμπρίνη και τελικά θα φτάσουμε στον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου. Μπροστά του ο Ταρντέλη. Για τον Μαύρο. Πίσω στον Ιωσιφίδη. Ιωσιφίδη στη σέντρα. Κεφαλιά του Χαραλαμπίδη μέσα στην καρδιά. Έχει σημειώσει ο επόπτης, βλέπουμε κάτι, θα δούμε όμως αμέσως αυτή την φάση. Συνεχίζεται λέει ο διαιτητής. Μια καταπληκτική ευκαιρία για την ελληνική ομάδα να ισοφαρίσει εδώ. Όταν κέρδισε την μπάλα ο Χαραλαμπίδης έφτασε κοντά στο Μαύρο. Και ο Τζοφ μπλόκαρε ακριβώς επάνω στην επανορθωτική του γραμμή. Ξαναβλέπουμε όμως την φάση με τον Ιωσιφίδη, την κεφαλιά του Χαραλαμπίδη. Και η κεφαλιά που μπλοκάρει ο Τζοφ. Εδώ ο Τζεντίλε για τον Κόντι. Τζεντίλε και πάλι μπροστά στον Κόντι. Κόντι. Κόβει ο Αρδίζογλου. Ταρντέλη. Μπλοκάρει ο Σαργάνης πολύ καλά. Κόβει όμως και πάλι ο Ταρντέλη την μπάλα στο ελεύθερο του Σαργάνη. Πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Από τον Κόντι στον Αντωνιώνη. Καμπρίνη. Αλτομπέλη. Αλτομπέλη. Χαραλαμπίδης και Κολοβάτη. Κολοβάτη διώχνει μακριά. Στον Φύρο. Κούις. Δελικάρης
Ιωσήφιδης, μπροστά του ο Ταρντέλη. Δελικάρης. Δελικάρης που ζητάει την μπάλα, ο Χαραλαμπίδης μέσα στην περιοχή με τον Κολοβάτη. Πηδάει πιο ψηλά και κατευθείαν out την μπάλα. Καψής, Αρδίζογλου, Αρδίζογλου και Αλτομπέλη στον Καψή και πάλι για το Δελικάρι. Ανοίγει δεξιά ο Δελικάρι, αριστερά με συγχωρείτε στον Ιωσήφιδη που μπαίνει μέσα. Ιωσήφιδης και του γίνεται ένα φάουλ εκεί από τον Μαρίνι. Μαρίνι. Το φάουλ στον Ιωσήφιδη κάτω. Ο Κώστας Ιωσήφιδης σε 38 φορές διεθνής, 28 χρόνων σήμερα. Ο άσος του ΠΑΟΚ. Για να χτυπηθεί το φάουλ από τον Γαλάκο και η έξοδο του Ζω. Σημειώνεται και ένα φάουλ. Τζοφ. Καψής και Γκρατσιάνι, Γκρατσιάνι τελικά στον Φυρό η μπάλα. Φυρός δυνατά για τον Χαραλαμπίδη. Πάνω από τον Σιρέα. Κοντά στην μπάλα όμως είναι ο Μαρίνι. Ιωσήφιδης για τον Χαραλαμπίδη. Πάνω από τον Κολοβάτη. Στον Γκρατσιάνι. Από τον Γκρατσιάνι στον Αντωνιόνι. Αργός ο ρυθμός των Ιταλών. Προσπαθούν φυσικά να κερδίσουν χρόνο. Προηγούνται με ένα 0 άλλωστε. Κόντι. Από τον Κόντι και πάλι στον Γκρατσιάνι. Η επάμβαση του Φύρου. Κόντι. Καμπρίνι. Καμπρίνι για τον Τζεντίλια που έχει περάσει στη θέση του έξω αριστερά. Και πάλι ο Καμπρίνι. Καμπρίνι στον Αντωνιόνι. Αντωνιόνι και πάλι από το σημείο εκείνο που είχε σημειώσει τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Έκοψε ο Κούις και φάουλ θα γίνει στο Δελικάρι. Και ο πάγκος των Ιταλών με τον Μπέαρτζοτ να φωνάζει εδώ σε πρώτο πλάνο και αριστερά του τον Μαλδίνι το βοηθό. Από τον Ιωσήφιδη για τον Χαραλαμπίδη καταδιώκεται από τον Κολοβάτη. Χαραλαμπίδης. Κολοβάτη. Μαρίνι για τον Κόντι. Αλλάζει στον Μαρίνι και πάλι μπάλα. Μαρίνι που αφήνει τη θέση του για να κάνει την επίθεση αυτή και να γίνει και ένα φράγμα φάουλ, λέει ο κύριος Βοτρό. Διαμαρτυρίες του άνθιμου Καψή. Αλλά χωρίς αντίκρισμα γιατί ο Γάλλος έδειξε τουλάχιστον και στο πρώτο ημίχρονο πως δεν ήταν διατεθειμένος να δώσει επικίνδυνα φάουλ σε βάρος των Ιταλών. Ταρντέλη. Κόβει τώρα η ελληνική άμυνα με τον Δελικάρη στην αντεπίθεση. Δελικάρης κατά μέτωπο επίθεση. Δεν υπάρχει όμως κανείς εκεί, εκτός και πάλι από τον Μαρίνι που έχει βρεθεί στη θέση του πίσω. Αλτομπέλη για τον Ταρντέλη. Για τον Γκρατσιάνι. Αφήνει μέσα στην περιοχή και πλασάρει. Είναι το γκολ, το δεύτερο το γκολ των Ιταλών. Έκανε μια προσποίηση ο Σιρέα. Μπήκε μέσα στην περιοχή και αφού του άφησε ο Γκρατσιάνι την μπάλα, ξαναβλέπουμε τη φάση όμως, να εδώ ο Σιρέα για να μπλοκάρει τον Σαργκάνι που είχε επιχειρήσει στο μεταξύ έξοδο. 2-0 λοιπόν το σκορ για τους Ιταλούς. Ο Σιρέα που ξεκίνησε και πάλι στην ξαφνική αντεπίθεση αυτή των Ιταλών, έφυγε από την σέντρα. Έφτασε στη μεγάλη περιοχή, έκανε προσποίηση ο Γκρατσιάνι και πλάσαρε τον εξερθώντα Σαργκάνι. 2-0 λοιπόν για τους Ιταλούς το σκορ.
Καμπρίνι. Από τον Καμπρίνι μπάλα δεξιά στον Ταρντέλι. Για τον Αλτομπέλι. Αλτομπέλι. Αλτομπέλι πάντα έχει μπροστά τον Κούι και τον Καψί. Καψίς, Δελικάρης, φάουλ του Κόντι. Εδώ ο Δελικάρης. Δελικάρης. Στον Ιωσιφίδη. Ιωσιφίδης που ξέφυγε από τον Κόντι. Σέντρα του Ιωσιφίδη για τον Χαραλαμπίδη. Η μπάλα για τον Κούι που μπερδεύεται και χάνει την μπάλα τελικά πιο πίσω από τον Σιρέα για τον Αντωνιόνι. Αντωνιόνι μπροστινή την παλιά στον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Φυρό. Γκρατσιάνι βγαίνει ο Σαργκάνης και είναι κόρνερ. Μια ακόμα επικίνδυνη κατάσταση για την ελληνική εστία. Και ο Σαργκάνης θα διώξει σε κόρνερ. Κόρνερ με τον Αντωνιόνι από τα δεξιά. Ο Αντωνιόνι που είχε ανοίξει το σκορ στο 10ο. Και Σαργκάνης. Χαραλαμπίδης και Κολοβάτη. Κολοβάτη κερδίζει την μπάλα για τον Γαλάκο. Κούις. Κούις. Θα κάνει το σούτο Κούις για να μπλοκάρει εύκολα ο Τζοφ. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι και βλέπουμε να φοράει και το πένθος ο Ιταλός παίκτης για τους σεισμοπαθείς της Ιταλίας. Από τον Κόντι για τον Καμπρίνι στον Ταρντέλι. Κόντι. Βασίτσια στον Ιταλόν. Τελευταία λεπτά της συναντήσεως. Κερδίζουμε 2-0 μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και έχουν κάνει το μεγάλο βήμα για την πρόκρισή τους στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ισπανίας. Δελικάρης για την αντεπίθεση τώρα με τον Ταρντέλι μπροστά. Δελικάρης πάντα στον Γαλάκο. Γαλάκος και Μαρίνι μπροστά στον Δελικάρη. Δελικάρης και Σιρέα. Δελικάρης η μπάλα κόρνερ. Δελικάρης. Μέσα στην περιοχή και ο Καψής για να κερδίσει αυτή την κεφαλιά. Πηδάει ο Καψής, πηδάει ο Τζεντίλε για τον Αντωνιόνι. 5 λεπτά από το τέλος της συναντήσεως, οι Ιταλοί προηγούνται με 2-0 της εθνικής μας ομάδας. Αντωνιόνι στην αντεπίθεση τώρα. Offside το Αλτομπέλι. Και μια αλλαγή τώρα ετοιμάζονται να κάνουν οι Ιταλοί. Με το νούμερο 13 ο Οριάλι θα πάρει τη θέση, θα δούμε με το νούμερο 10 του Αντωνιόνι. Οριάλι λοιπόν στη θέση του Αντωνιόνι. Υποτικά και αθλητικά, αντίθετα από ό,τι φοβόντουσαν οι Ιταλοί, οι Έλληνες φίλαθλοι χειροκροτούν τον Αντωνιόνι εδώ που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Για να παραχωρήσει την θέση του στον Οριάλι με το νούμερο 13. Οριάλι, 14 φορές με τη σημερινή διεθνής, 28 χρόνων, έχει παίξει στο παρελθόν με την Ίντερ εναντίον της ΣΑΕΚ. Και Δελικάρης. Δελικάρης θα ξεφύγει. Έχει μπροστά του τον Ταρντέλι. Σέντρα για τον Χαραλαμπίδη. Κεφαλιά του Κούι. Μπροστά στον Μαύρο. Και μπλοκάρει ο Τζοφ. Καμπρίνι. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι τώρα για τον Οριάλι. Στον Αλτομπέλι. Αλτομπέλι. Δεξιά του περιμένει την μπάλα ο Ταρντέλι, Ταρντέλι τώρα, πιο δεξιά ακόμα ο Κόντι.
Κόντι για τον Γκρατσιάνι και φαλιά του Γκρατσιάνι και πιάνει ο Σαργάνης. Τζεντίλε. Κόντι. Προλαβαίνει ο Δελικάρης, η μπάλα όμως πάει στον Καμπρίνι. Καμπρίνι 22 φορές διεθνής, 23 χρόνων, άσος της Γιουβέντους. Για τον Οριάλι εδώ. Στον Αλτομπέλι. Και αυτό στον Ταρντέλι. Ταρντέλι προσπαθεί να δώσει στον Αλτομπέλι, έκοψε ο Καψής. Κυράστας, προβολή του Οριάλι, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής στον Δελικάρη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι και η διαφορά τερμάτων στο τέλος της βαθμολογίας του ομίλου έχει σημασία, γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε μέσα στην περιοχή και η έξοδος του Τζοφ μπροστά από το Μαύρο. 2 έως 3 λεπτά με το χρονόμετρό μας, υπολείπονται ακόμα για να λήξει το σημερινό παιχνίδι. Ο Ριάλι για τον Ταρντέλι. Ο Ριάλι ένας καθαρά αμυντικός παίκτης που μπήκε για να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι. Τζεντίλε, Μαρίνι, Καμπρίνι, ο Ριάλι, Ταρντέλι. Από τον Ταρντέλι και πάλι στον Καμπρίνι. Γκρατσιάνι, Ταρντέλι, οι φύλαθλοι στις κερκίδες τώρα πλέον όρθιοι. Μαρίνι, ο Ριάλι, Μαρίνι, Κόντι, Αλτομπέλι. Ο Αλτομπέλι και πάλι προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ απευθείας και θα μπλοκάρει ο Σαργάνης. Δελικάρης. Δελικάρης. Κακή μεταβίβαση. Καμπρίνι. Στον Γκρατσιάνι. Αρδίζογλου. Κυράστας. Κούις. Από τον Κούι, βαθιά παλιά για τον Χαραλαμπίδη. Θα κόψει ο Κολοβάτη, ο Μαύρος μέσα στην περιοχή, ο Χαραλαμπίδης. Για να στείλουν την μπάλα τελικά οι παίκτες της Ιταλίας σε κόρνερ. Μια καλή προσπάθεια των Ελλήνων παίκτων μέσα στην περιοχή με τον Μαύρο και τον Χαραλαμπίδη. Τελικά κόρνερ που θα ετοιμάζεται τώρα και πηγαίνει να χτυπήσει ο Δελικάρης. Δελικάρης, Χαραλαμπίδης, out. Εδώ ο Χαραλαμπίδης. Χαραλαμπίδης που πήρε την θέση του Κωστίκου στο δεύτερο ημίχρονο. Τζοφ. Οριάλι. Οριάλι, Γαλάκος και Κυράστας. Φάουλ. Χτυπάει γρήγορα το φάουλο ο Ριάλι για τον Ταρντέλι. Ο διαιτητής παρατηρεί τον Κυράστα. Καμπρίνι. Κολοβάτη, Καμπρίνι. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι που ετοιμάζεται τώρα να κάνει τη σέντρα. Και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής ο κύριος Βοτρό θα σημειώσει την λήξη του αγώνα που βρίσκει νικήτρια την Ιταλία με την Ελλάδα με σκορ 2-0. Στο 11ο λεπτό τη συναντήσεως ο Αντωνιόνι άνοιξε το σκορ και στο 82ο ο Σιρέα έκανε το 2-0 τη στιγμή που οι Έλληνες είχαν δείξει ότι ήταν έτοιμοι τουλάχιστον σε αυτό το μέρος να ισοφαρίσουν τους Ιταλούς. Μια ελληνική ομάδα που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο να παίζει συγκρατημένα, να αφήνει ελεύθερους χώρους στους Ιταλούς που να αναπτύσσονται τόσο στο κέντρο όσο και στην επίθεση. Και τελικά οι Έλληνες κατάλαβαν ότι μόνο με δύναμη στο δεύτερο μέρος θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Έτσι αντεπετέθησαν και στην προσπάθειά τους να ισοφαρίσουν άφησαν και κάποιο κενό πίσω. Αυτό το κενό εκμεταλλεύτηκε ο Σιρέα που μπήκε στην περιοχή και με μία... Αδερφόμαστε θα διακόψουμε την περιγραφή μας για να περάσουμε στον αγωνιστικό χώρο. Ο ομοσπονδιακός προπονητής κ. Σοφιανίδης, συνεργάτης του Παναγούλια, θα μας μιλήσει για τον αγώνα. Κύριε Σοφιανίδη, χάσαμε με αυτό το απροσδόκητο σκορ, γιατί ήταν η Ιταλία καλύτερη ή αποδίδεται την ήττα κάπου αλλού?
Εκ των προτέρων γνωρίζαμε ότι το ιταλικό ποδοσφαιρικό ποδόσφαιρο και γενικά δηλαδή πώς αγωνίζονται αυτοί, τι περιμένουν, δηλαδή το παραμικρό λάθος το εκμεταλλεύονται. Αυτό έγινε στα πρώτα 10 λεπτά που εμείς προσπαθούμε να ανοιχτούμε για να βάλουμε, να σημειώσουμε γκολ. Δώσαμε την ευκαιρία στους Ιταλούς σε μια αντεπίθεση με τελείως ανόκλητο τον Αντωνιόνι να σουτάρει και να πετύχει το πρώτο τέρμα. Μετά από αυτό είναι γεγονός ότι όλα ένα δεκαπηδάκι άρχισαν να έχουν ανάποδα για μας. Κύριε Σεργιανίδη, ο Λιβαδινός ή κάποιος άλλος παίκτης έπρεπε να είναι πάνω στον Αντωνιόνι τη στιγμή του σουτ. Σε ποιον είχαν δοθεί εντολές? Δεν είχαν δοθεί εντολές. Χωρίς να έχω διάθεση να αποδώσω ευθύνη. Απλώς... Σωστά, δεν είχαν δοθεί εντολές, αλλά οπωσδήποτε κάποιος ο πλησιέστος θα πρέπει να βρεθεί επάνω στον Αντωνιόνι για να μην σουτάρει. Στο δεύτερο ημίχρονο, κάπως ισορροπήσαμε το παιχνίδι, έφυγε από την ευρικό τη.